Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Έχουμε θέματα άρα σήμερα. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενη γιατί νέα παιδιά παρακολουθούν το κανάλι μα, κορίτσια και αγόρια. Νέα παιδιά ψυχοεκπαιδεύονται. Νέα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να καταλάβουν πώ δουλεύουν οι ανταγωνιστικέ εναντιωματικές τοξικές σχέσεις και πώς μεταβιβάζεται διαγενειακά το τραύμα και προσπαθούν να βάλουν ένα στόπ, ένα βράχο να ανακόψει τη ροή του ποταμού. Μια νεαρή φοιτητρία μου γράφει ανησυχώντας για την τοξική σχέση της γιαγιάς της με τη μητέρα της. Καλησπέρα αγαπητή μου Θέκλα, αγάπη μου. Ελπίζω να είσαι καλά. Αρχικά να σου πω ένα συγχαρητήρια για την εξαιρετική σου δουλειά. Τα βίντεο σου είναι λυτρωτικά και πολύ βοηθητικά. Ευχαριστώ αγαπή μου. Χαίρομαι που σε βλέπω να πετυχαίνεις αυτό που κάνεις, λάμπεις και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είμαι Κύπρια, αλλά σπουδάζω στην Ελλάδα και τον τελευταίο καιρό με προβληματίζει κάτι που ήθελα να μοιραστώ μαζί σου. Κάτι που αφορά τη σχέση της μητέρας μου με τη γιαγιά μου και απαράδεκτες συμπεριφορές που παρατηρώ και με στενοχωρούν. Η γιαγιά μου είναι μια πολύ δοτική γυναίκα, γενναιόδορη, υπήρξε πολύ καλή γιαγιά, αστεία, χαλαρή, αρκετά μοντέρνα που μας έκανε όλα τα χατήρια. Εδώ το κορίτσι σε αυτή την πρόταση περιγράφει πως βίωσε η ίδια και άλλα εγγόνια τη γιαγιά. Η γιαγιά μου είναι μια πολύ δοτική γυναίκα, γενναιόδορη. Υπήρξε πολύ καλή γιαγιά, αστεία, χαλαρή, αρκετά μοντέρνα που μας έκανε όλα τα χατήρια. Αυτή είναι η πρώτη αρχική εντύπωση που έχει εγκονή για τη γιαγιά της. Παντρεύτηκε από έρωτα, αρκετά μικρή για τα σημερινά δεδομένα και δεν είχε κάποια ιδιαίτερη κοινωνική ζωή. Δεν είχε φίλες, οι επαφές με τις αδερφές της ελάχιστες και εκείνο ήταν κόλος και βρακή με τον παππού μου. Άρα περιγράφει μια γιαγιά η οποία παντρεύτηκε πολύ μικρή αλλά από έρωτα. Δεν είχε κάποια ιδιαίτερη κοινωνική ζωή και η βασική της σχέση ήταν η σχέση της με τον άνδρα της. Εκτός από τη μαμά μου έχει ακόμα έναν γιο τον οποίο λατρεύει, τον έχει εξειδανικεύσει τον έχει βάλει σε βάθρο και αγνοεί επιδεικτικά δικά του τυχόν λάθη. Από την άλλη, η μάνα μου είναι κόκκινο πανί για τη γιαγιά, ο σάκο του μπόξ τη, και από παιδί τη συμπεριφέρεται υποτιμητικά, την επικρίνει για τα πάντα, την κατακρίνει, την προσβάλλει μπροστά σε μένα και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Άρα το κορίτσι μετά που έχει περιγράψει πώς ήταν η γιαγιά προς την ίδια και τα υπόλοιπα εγγόνια. Πάει πιο πέρα να περιγράψει πώς η γιαγιά διαχωρίζει τα δύο της παιδιά, πώς συμπεριφέρεται στο γιο της σαν χρυσό παιδί, golden child, και πώς συμπεριφέρεται η γιαγιά στην κόρη της, η οποία είναι η μάνα της κοπέλας που μας γράφει την επιστολή, ως από τράγο. Ξαναδιαβάζω, το γιο τον λατρεύει, τον εξιδανικεύει, τον έχει εξιδανικεύσει, τον έχει βάλει σε βάθρο και αγνοεί επιδεικτικά τα οποία λάθηκαν. Η κόρη, η μάνα της κοπέλας δηλαδή, είναι κόκκινο πανί για τη γιαγιά, ο σάκος του μπόξ και από παιδί τη συμπεριφέρεται υποτιμητικά, την επικρίνει για τα πάντα, την κατακρίνει και την προσβάλλει μπροστά στα παιδιά της και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Άρα έχουμε μια γιαγιά η οποία ως μητέρα είναι τριγωνίστρια Τριγωνισμός είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιούν οι όπου βάζουν δύο άλλους ανθρώπους να τσακώνονται μεταξύ τους Ο τριγωνισμός των ναρκισιστών, στα αγγλικά όρος είναι triangulation είναι στην ουσία εφαρμογή σε μικροκοινωνικό επίπεδο της α, πολιτικής διέρη και βασίλευε Δηλαδή για να είμαι εγώ αρχηγός θα βάζω τους άλλους μεταξύ τους να έχουν εντάσεις. Οι δυναρκησιστές κάνουν πολύ συχνά τριγωνισμό. Ένας πολύ συνήθις τριγωνισμός που κάνουν τρει μητέρες είναι να ξεχωρίζουν τα παιδιά τους, να κάνουν διακρίσεις, να έχουν το ένα παιδί ως χρυσό παιδί και το άλλο ως αποδιοπομπαίο τράγο. Έχω παρατηρήσει, λέει το κορίτσι, μεγαλώνοντα, ότι εν τέλει η γιαγιά μου είναι βαθιά μισογύνησα. Εννοεί ότι είναι μισογίνηση η γιαγιά σου. Έχει εσωτερικευμένο μισογυνισμό δηλαδή. Από όπου απορρέει το μίσο τη για τη μάνα μου, αλλά και για άλλε γυναίκε. Κρίνει όσες δεν ακολουθούν το δικό της τρόπο ζωής και το μοτίβο καλή γυναίκα ίσον καλή νοικοκυρά που μένει σπίτι δεν βγαίνει και έχει πάντα φαΐ έτοιμο για την οικογένεια. Ακούγοντας τη γιαγιά μου εγώ, λέει το κορίτσι, διακρίνω έντονα τη δική της επιθυμία για επιβεβαίωση και υπερίσχυση. Πολύ καλά διακρίνεις, είσαι πολύ ευφύς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συναντώ ένα κορίτσι το οποίο έχει παρόμοια καταγωγή με εμένα και σε μια τόσο νεαρή ηλικία έχεις καταλάβει πράγματα που εμένα μου πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω. Μπράβο κόρη μου και χαίρομαι πάρα πολύ για όλα τα νέα παιδιά που είναι εδώ στο κανάλι μας και ψυχοεκπαιδεύονται. Και παίρνουν και αφορμή για να κάνουν και ψυχοθεραπεία και κάνουν και πραγματικό ουσιαστικό καθημερινό πνευματικό αγώνα. Χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ για σα, παιδιά μου. Η μάνα μου έκανε το λάθος να μένει πάνω από τη γιαγιά. Το κοινό πάνω σήκωμα. Τώρα δεν έχω ξανακούσει την έκφραση πάνω σήκωμα. Φαντάζομαι εννοεί ένα σπίτι χτισμένο από πάνω. Δηλαδή στο ισόγειο μένει η γιαγιά σου και στον όροφο η μάνα σου. Γεγονό που ανέκαθεν δημιουργούσε εντάσει και παρεξηγήσει. Είναι τεράστιο πρόβλημα να παντρευτεί η κόρη, να είναι ενήλικη και να ζει στην ίδια οικοδομή με τη μάνα τη. Λάθος και σύγκολη να είναι και να ζει στην ίδια οικοδομή με τη μάνα της ενώ είναι ενήλικη είναι λάθος και είναι πολύ φυσικό και επόμενο να δημιουργεί εντάσεις και παρεξηγήσεις αυτό το living arrangement το να ζω δηλαδή στο ίδιο χτίριο πόσον μάλλον όταν η μάνα έχει έναν χαρακτήρα και είναι τριγωνίστρια όπως είπαμε προηγουμένως η μάνα μου, λέει η κοπέλα, είναι μια ανεξάρτητη γυναίκα που έχει τη δουλειά της, λατρεύει τη γυμναστική και βγαίνει με καμιά φίλη που και που. Αυτή είναι η ρουτίνα της. Κι όμως, παρότι ενήλικας και ανεξάρτητη γυναίκα, από μικρή θυμάμαι τη γιαγιά να επικρίνει κάθε της πράξη. Από το πιο μικρό και ασήμαντο, όπως πόσες φορές τη μέρα θα βγει έξω, μέχρι και για τη διαχείριση τον οικονομικόν της, άρα το κορίτσι παρατηρεί τη γιαγιά να επικρίνει κάθε πράξη της μάνας. Νιώθω ότι η γιαγιά μου αντιμετωπίζει τη μάνα μου σαν ένα μικρό παιδί που τη μαλώνει συνεχώς. Παρόλες τις προτροπές μας να μην τη λαμβάνει υπόψη και να την αγνοεί, η μαμά αντιδράει και καμιά φορά εκρήγνεται από την αδικία. Την καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί αυτή η έκθεση στην τοξικότητα είναι συνεχής και αδιάκοπη τόσα χρόνια και δεν έχει ακούσει ποτέ μια καλή κουβέντα, ένα γλυκό λόγο, μια επιβράβευση. Η διαρκής έκθεση στην τοξικότητα. Ώρες, ώρες νιώθω ότι τη μισή. Δηλαδή νιώθει το κορίτσι ότι η γιαγιά της μισή τη μάνα της. Να σημειωθεί ότι η μαμά μου πάντα τη σκέφτεται, τη αγοράζει οτιδήποτε όταν βγαίνει έξω, τη βοηθάει με τι δουλειέ του σπιτιού και τη κάνει συχνά δώρα, τα οποία βέβαια σπάνια τη αρέσουν. Ναρκαλέρ. Σημάδι ναρκισισμού να μην αρέσουν σε κάποιον τα δώρα που του πάμε. Υπάρχουν και στιγμέ που οι δυο του, δηλαδή η αγιά μου και η μάνα μου, είναι ήρεμε και συνυπάρχουν αρμονικά. Αλλά θα ρω οι εντάσει είναι περισσότερε. Γι' αυτό άλλωστε και σα γράφω. Ναι, εννοείται ότι σε μια τοξική σχέση, είτε αυτή είναι τοξική σχέση ζευγαριού, είτε είναι τοξική σχέση μάνα κόρη, μπορεί να υπάρχουν και κάποιε στιγμέ ηρεμία και χαρά. Αλλά αυτό που υπερισχύει είναι που χαρακτηρίζει και τη σχέση. Η μάνα μου λέει το κορίτσι, ήταν παντρεμένη πριν γνωρίσει τον πατέρα μου με έναν τζογαδόρο, ο οποίος έβαλε υποθήκη το σπίτι μας και το έχασε στα χαρτιά. Και τότε ο παππούς με τη γιαγιά πέρασαν μια δύσκολη περίοδο για να το ξεχρεώσουν. Αυτός η Κάζο είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η γιαγιά μου έχει μένως με τη μάνα μου γιατί η γιαγιά αποφάσισε μόνη της να μου γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό όταν ήμουνα στο Λύκειο χωρίς να το ξέρει η μάνα μου. <σκοίλυκ> Απαράδεκτη γιαγιά. Και σαδίστρια γιαγιά και εκδικητική γιαγιά. Δηλαδή λέει το κορίτσι ότι η μαμά της πρωτού γνωρίσει τον πατέρα της Ήταν παντρεμένη με έναν τύπο ο οποίος ήταν εθισμένο στον τζόγο Ήταν τζογαδόρος, ότι χειρότερο ένας άνθρωπος δεν είναι τζογαδόρος Άντρας ή γυναίκα ο οποίος έκανε δάνειο για να πληρώσει τα χρέη του στον τζόγο και έβαλε υποθήκη το σπίτι και το έχασε το σπίτι στα χαρτιά στον τζόγο και τότε ο παππούς με τη γιαγιά πέρασαν μια δύσκολη περίοδο για να το ξεχρεώσουν. Και πήγε η γιαγιά να πει στην εγγονή όταν ήταν στο Λύκειο εγγονή, ξέρει η μάνα σου πριν ήταν παντρεμένη με έναν τζογαδόρο, ο οποίο έχασε το σπίτι στα χαρτιά και εμεί ζοριστήκαμε για να ξεχρεώσουμε το σπίτι. Από πού και ω πού να πάει να δώσει αυτή την πληροφορία στο κορίτσι, τι την αφορά να μιλήσει στο κορίτσι για την πρώτερη ζωή τη μάνα τη πρωτού παντρευτεί τον πατέρα τη, τι, 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 λόγο είχε η γιαγιά να το κάνει αυτό το πράγμα, αν, αν όχι να μειώσει την κορίτσι και να την εξευτελήσει. Είχα σοκαριστή θύμα με τότε και θύμωσα, πολύ υγιώς θύμωσες, γιατί ένιωσε ότι η γιαγιά παραβίασε κάποια όρια, πολλά όρια παραβίασε για γιαγιά, παράδεκτη η γιαγιά. Και ο σκοπός της ήταν να ρίξει ευθύνη στο παιδί της, αφού είχαν στιγματιστεί στην κοινωνία από την κόρη και καταχρεώθηκαν. Ό,τι να είναι φίλε, ό,τι να είναι. Εγώ θεωρώ ότι γιαγιά μου απαράδεκτη και διπρόσωπη, έτσι είναι η γιαγιά σου, απαράδεκτη και διπρόσωπη, αυτό είναι. Γιατί αφενός τη βοήθησαν, αλλά φετέρου τη το χτυπάει μέχρι σήμερα. Και το αναφέρει αρκετά συχνά όταν δεν είναι μπροστά. Γι' αυτό πολλές φορές λέω δεν πρέπει να ζητάμε χρηματικές αποζημιώσεις από ναρκιστές γονεί, γιατί συχνά θα μας το χτυπάνε και μπροστά μας και πίσω μας. Γιατί είχε γράψει μια κοπέλα ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο πρόσφατα και λέει Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο νόμο ο οποίο να υποχρεώνει του γονεί μα που μα έχουν κακοποιήσει όταν ήμασταν παιδιά να μα πληρώνουν την ψυχοθεραπεία μα όταν ενηλικιωθούμε. Και τη έγραψε ότι και να υπήρχε τέτοιο νόμο το να έπαιρναν μέρο το να πληρώσουν τη θεραπεία των ενήλικων παιδιών του που έχουν κακοποιήσει από τον καιρό που γεννήθηκαν μέχρι σήμερα αυτό θα τους έδινε ένα leverage, θα τους έδινε ένα μοχλό για να το χτυπάνε και να δημιουργούν πρόβλημα. Εντάξει, κοπέλα, εκείνη μου απάντησε αν θα μπορούσαμε να τα ζητήσουμε μέσω δικηγόρου ενώ θα ήμασταν no contact. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο, αρκετά άδικο να γεννηθεί σε μια οικογένεια όπου οι γονείς να είναι αρκεσίστες και τοξικοί και να σε κακοποιήσουν Όσο πιο γρήγορο όμως καταλάβεις ότι η σωτηρία σου είναι μακριά τους τόσο περισσότερο θα αντιληφθεί ότι το να πληρώσει μόνο σου τη θεραπεία σου, να αναλάβεις μόνο σου πλήρω την ευθύνη για τη θεραπεία σου, είναι κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει πολύ περισσότερο, δεν θα σου δώσει καθόλου αντικίνητρα, γιατί αν κάνουμε ψυχοθεραπεία ως ενήλικες και την πληρώνουν οι γονείς μας, δημιουργούνται αντικίνητρα ώστε να πηγαίνουμε κόντρα στη θεραπεία και επίσης δεν θα απελευθερωθούμε τόσο εύκολα αν μας πληρώνουν αυτή τη θεραπεία. Γενικά η γιαγιά μου είναι ισχυρογνώμων, μυθομανής με την έννοια ότι φτιάχνει δικέ της εκδοχές για τα πάντα και έχει τρομερό victim mentality, είναι ιστριονική δηλαδή η γιαγιά σου και παρουσιάζει τα πράγματα κατά πώς τη βολεύουν και παρουσιάζεται αυτή ως το θύμα. Victim mentality σημαίνει σκεπτικό θύματος. Με παίρνει τηλέφωνο Όποτε μαλώνει με τη μαμά Να μου την κατηγορήσει Άκου Τσακώνεται η γιαγιά με την κόρη της Και παίρνει την εγγονή της που είναι φοιτήτρια Να κατηγορήσει την κόρη της την εγγονή της Ότι να είναι ρε φίλε Ότι να Όχι πως δεν το έχω ξαναδεί Ή δεν το έχω βιώσει Αλλά Παίρνει τηλέφωνο όποτε μαλώνει με τη μαμά να μου την κατηγορήσει και θυματοποιείται τόσο πολύ που πραγματικά θέλω να σπάσω το κίνητο. Είναι απολύτως φυσιολογική η αντίδραση σου να θυμώνεις με τη γιαγιά σου που αυτή τη στιγμή τριγωνίζει εσένα και τη μάνα σου. Μ? Όπως τριγώνιζε μια ζωή τη μάνα σου με τον αδερφό της, τώρα προσπαθεί να τριγωνίσει και εσένα με τη μάνα σου. Περιττών να σας πω ότι ό,τι λέει είναι κασέτα σε επανάληψη που παίζει τα ίδια λόγια και το ίδιο περιεχόμενο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να πας εσύ no contact με τη γιαγιά. Μ? Για να αποτρέψεις τη διαγενειακή μεταβίβαση τραύματος από μεριά τη προ εσένα. Ο θείο μου... Είναι παντρεμένος με μια τοξική γυναίκα που η λέξη σατανική θα ήταν μικρή. Wow. Μήπω διάλεξε μια που να μοιάζει τη μάνα του, το χρυσό παιδί τη γιαγιά σου. Οι καυγάδε του ήταν πολύ έντονοι και μου προκαλούσαν πάντα πανικό. Πολλέ φορέ η συγκεκριμένη, δηλαδή η γυναίκα του θείου σου, μα έφερνε ταραχή στο σπίτι με φωνέ, καυγάδε, προσβολέ προ τη γιαγιά και τον παππού και χοντρέ βρυσέ. Με τη μάνα μου είχαν τσακωθεί ούκο φορέ. Γιατί δεν ανέχεται η μάνα μου να έρχεται αυτή στο σπίτι των γονιών τη και να συμπεριφέρεται με τέτοιον τρόπο. Άρα η μάνα σου πάει και προστατεύει τη γιαγιά σου που είναι θήτη τη. Τέλο πάντων, μετά από πολλά γεγονότα, δεν έρχεται πια εδώ και μερικά χρόνια. Αλλά όπω εξαφανίστηκε αυτή, εξαφανίστηκε και ο θείο. Δεν έρχεται να δει του γονεί του, δεν ενδιαφέρεται, δεν παίρνει καν τηλέφωνο περνάει αραιά και πού να πάρει φαγητό και αυτό από το αυτοκίνητο, ούτε καν κατεβαίνει. Εγώ του είχα τρελία δυναμία, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, αλλά μεγαλώνοντας αντιλήφθηκα ότι όταν μπλέκεις με σκατά, γίνεσαι και εσύ ο ίδιος σκατά. Μπορεί! αν δεν ψυχολογία, να πας να σπουδάσεις ψυχολογία, σε παρακαλώ, είσαι φοβερή. Είσαι φοβερή. Πραγματικά είναι πολύ αξιόλογε οι εκτιμήσει που κάνει και η κατανόηση που κάνει το δυναμικό των σχέσεων στην ευρύτερη οικογένεια. Πολλέ φορέ αναρωτήθηκα γιατί ο Θεο δεν χώρισε ποτέ, αλλά μάλλον δεν έχει μοιάσει. Ή μάλλον μοιάζανε και από την αρχή και γι' αυτό συμπεθεριάσαν. Εσεί θα ξέρετε καλύτερα. Τον Θείο και κατ' επέκταση και τη θεία, η γιαγιά ουδέποτε κακολόγησε ή έθιξε. Ναι, σιγά μη θίξει το χρυσό παιδί και τη γυναίκα του, σιγά μη θίξει τους ναρκισιστές που είναι υψηλότεροι σε δύναμη από την ίδια. Η γιαγιά είναι ναρκισάρα, αλλά ο γιος και η νύφη είναι πιο δυνατοί, πιο ισχυροί οι ναρκισιστές από αυτήν, γι' αυτό λουφάζει. Σιγά μην, τους, σιγά μην κατακρίνει ανθρώπους που δεν την παίρνει» και κατεβαίνει στα αυτοκίνητο να του δώσει φαγητό. Και πώς η διαφοροποίηση την κόρη της όλη η μέρα που η κόρη της τη φροντίζει την κράζει και το γιο της που δεν κατεβαίνει καν από το αυτοκίνητο να τη δει και του παίρνει φαγητό. Πάντα τους δικαιολογούσε για γιαγιά αυτούς και τους έδινε ελαφρυντικά για οποιαδήποτε πράξη. Αυτό εξόργιζε τη μάνα μου και με το δίκιο τη, γιατί ενώ η μάνα μου ενδιαφερόταν και για του γονεί τη, έτρωγε λάσπη. Ενώ ο γιο ήταν το πρότυπο. Αυτά είναι. Χρυσό παιδί, μαύρο πρόβατο. Τρέχει το μαύρο πρόβατο. Πάντα το χρυσό παιδί είναι χρυσό. Η γιαγιά κατηγόρησε τη μάνα μου επίση για το γεγονό ότι δεν ξανάρθε πια ο θείο, αφού με του τσακωμού αυτή του έδιωξε από το σπίτι. Έμεσα. Ντροπή να την υποστηρίζει και αυτό να είναι ναι, το ευχαριστώ. Ναι, ντροπή. Η μάνα σου πήγε να υποστηρίξει την αρχισάρα τη μάνα τη και τώρα παίρνει το ευχαριστώ που την κατηγορεί η μάνα τη ότι εσύ φτε που δεν έρχεται ο, ο γιος γιο μου ο καλό και είναι μου καλή εδώ. Η γιαγιά νομίζω έχει ποδοπατήσει κάθε αξιοπρέπειά τη όσον αφορά το γιο και τη γυναίκα του. Και κάθε αξιοπρέπεια τη μάνα σου έχει υποδοπατήσει όχι μόνο τη δική τη. Όποτε τη χάνει να έρθει ο Θείο ή τα ξαδέρφια μου, τα παιδιά του γιου, κάνει σαν τρελή, τρέχει σαν το βέγκο να ετοιμάσει, να μαγειρέψει ό,τι ώρα κι αν είναι, μα θέλει όλου σούζα, μα βαράει τα τηλέφωνα να κατέβουμε, να είμαστε εκεί. Μην τυχόν και αργήσουμε, γιατί βιάζονται και θα φύγουν, έτσι είναι. Όταν έρθουν τα χρυσά παιδιά στου γονεί του, έτσι γίνεται. Πανικό! Πανικό! Με τα ξαδέρφια μου μεγαλώσαμε όλα μαζί στη γιαγιά και έχω πραγματικά πολύ όμορφε αναμνήσει. Τώρα που είμαστε ενήλικες βλέπω ότι έχουν γίνει γαϊδούρια και πολλές φορές έχω ακούσει τον παππού να λέει ότι έχουν γίνει τα ίδια σκατά με τους γονείς τους και δεν αξίζουν τίποτα. Είσαι δικιά μου εσύ κόρη, πραγματικά είσαι δικιά μου. Εγώ με την αδελφή μου δεν έχουμε παράπονο από τη γιαγιά σαν γιαγιά, ούτε μας έχουν ξεχωρίσει ποτέ, αλλά το πρόβλημα είναι η γιαγιά σαν μητέρα κυρίω, αλλά και σαν γυναίκα πριν λίγο καιρό έφυγε ο παππούς. Οπότε η γιαγιά έχασε τον άνθρωπό της, τον partner in crime της, το σύντροφό της το έγκλημα δηλαδή, τον αποδέκτη της. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολοι οι μήνες που περνά καθώς ήταν αυτοκόλλητη για πάνω από 60 χρόνια και κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει την παρουσία του. Ο παππούς μου ήταν ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος, ήρεμος, χωρίς πολλές εντάσεις που δεν πολυμήλαγε. Η γιαγιά μου από την άλλη δεν βάζει γλώσσα στο στόμα της. Ο παππούς ακουγεται τα πάντα χωρίς να επεμβαίνει, χωρίς να κρίνει ή να αντιδρά. Συνεξαρτώμενος ο παππούς σου. Αυτό ήταν το μόνο λάθος του θεωρώ, γιατί θα μπορούσε να επέμβει πολλές φορές να πει στη γιαγιά ότι κάνει λάθος ή ότι αδικεί την κόρη της. Αυτή ακριβώς είναι η σκοτεινή πλευρά της συνεξάρτησης. Ένας συνεξαρτόμενος πατέρας, μια συνεξαρτόμενη μητέρα δεν μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά του, τα παιδιά της. Για τους δικούς του λόγους ή λόγω ιδιοσυγκρασίας αυτό δεν συνέβαινε ποτέ. Όχι, επειδή ήταν συνεξαρτώμενος δεν συνέβαινε ποτέ και ήταν υποταγμένος στη γιαγιά σου. Οπότε η γιαγιά ένιωθε ότι είχε ένα σύμμαχο που δέχεται οτιδήποτε. Οπότε η γιαγιά είχε ένα σύμμαχο που δεχόταν το οτιδήποτε. Η ανοχή είναι συνενοχή σε τέτοιες ναρκισιστικές και ναρκισιστικά κακοποιητικές οτιδηποτε η ανοχη ειναι συνενοχη σε τετοιε ναρκισιστικες και ναρκισιστικα κακοποιητικες οικογενειες Με το χαμό λοιπόν του παππού... Η μαμά μου είναι πραγματικά στο πλευρό της γιαγιάς μου, την πηγαίνει καθημερινά στο κημητήριο, της φέρνει ψώνια, την τρέχει γενικώ. Αλλά λίγο τα νεύρα, η αλλαγή των συνθηκών, η μοναξιά, η γιαγιά μου έγινε χειρότερη όσον αφορά τη μάνα μου. Και η μαμά μου τώρα νιώθει αδικία στον υπερθετικό βαθμό που ενώ ο γιος της γιαγιάς μου, δηλαδή ο θείος, συνεχίζει να ασχολείται ελάχιστα με τη γιαγιά, η μάνα μου είναι πάλι ο αποδεπομπέος τράγος. Μα δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η δυναμική. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η δυναμική. Όσο γερνάει η γιαγιά θα είναι και χειρότερη. Εγώ φοβάμαι και ανησυχώ για τη μαμά μου, γιατί σίγουρα δεν είναι υγιέ ένα άνθρωπο να είναι μονίμος κάτω από στρε και άγχο και στενοχωριέμαι, γιατί δεν τη αξίζει όλο αυτό. Σίγουρα δεν θέλει να παρατήσει τη μαμά της, ούτε μπορεί, αλλά όλο αυτό δεν της κάνει καλό. Βεβαίως δεν της κάνει καλό και σίγουρα μπορεί άμα θέλει να παρατήσει την μάνα της. Δεν θέλει να παρατήσει την μάνα της. Πάντα μας λέει να μιλάμε όμορφα γιατί είναι η γιαγιά μας και όντως μας μεγάλωσε υπέροχα. Νιώθω ότι αξίζει τόσα πολλά για αυτά που μας προσέφερε, αλλά ταυτόχρονα μου προκαλεί και τόσα άσχημα συναισθήματα που έχουν μπερδευτεί. Υπήρξε μια πολύ γλυκιά φιγούρα, αλλά πλέον δεν παλεύεται. Είναι ένας άνθρωπος με τα δικά του τραύματα που δεν δούλεψε ποτέ, αλλά οι υπόλοιποι δεν φταίνε. Αυτό, οι υπόλοιποι δεν φταίνε και η γλυκύτητα που είχε προς εσάς ήταν για να φανεί καλύτερη της μάνας σου, όχι επειδή την ένιωθε τη γλυκύτητα. Γιατί αν ένιωθε όντω η γιαγιά σου γλυκύτητα προς εσένα, δεν θα ερχόταν να σε βρει όταν ήσουν στο Λύκειο να σου πει ότι η μάνα σου παλιότερα ήταν παντρεμένη με έναν τζογαδόρο και καταχρεωθήκαμε και ριζιλευτήκαμε και δυσκολευτήκαμε, ούτε θα σε έπαιρνε τηλέφωνο κάθε φορά στις σπουδές σου να σου κατηγορεί τη μάνα σου η άθλια γιαγιά. Δεν ξέρω πώς μπορώ να βοηθήσω καθότι είμαι και από απόσταση. Δεν μπορείς να βοηθήσεις. Όχι, δεν μπορείς να βοηθήσεις και δεν είναι η δική σου η δουλειά να βοηθήσεις τη γιαγιά. Δηλαδή δεν θα είσαι απλώς παιδί, θα είσαι εγκονοποιημένο παιδί. Η γιαγιά δεν πρόκειται να αλλάξει μυαλά, συμφωνώ. Και η μαμά μου δεν μπορεί να σταματήσει να αντιδρά Δυστυχώς καλά κάνει η μάνα σου και αντιδρά Εάν σταματήσει να αντιδρά τότε θα αρρωστήσει πολύ άσχημα Εάν σταματήσει να αντιδρά θα βγάλει κανέναν καρκίνο μη κακό Αν σταματήσει να αντιδρά θα πάρει στο θύ σοβαρή κατάθλιψη Πρέπει να σταματήσει να έχει επαφές όχι να σταματήσει να αντιδρά Προσπαθώ να πείσω τη μάνα μου να συμβουλευτεί ένα ψυχολόγο Αλλά μου λέει πάνω στα νεύρα τη η γιαγιά σου έχει το πρόβλημα Εγώ θα τρέχω σε ψυχολόγο και σαφώς της εξήγησα τα ωφέλη που θα έχει μια τέτοια απόφαση. Κόρη μου, είσαι πολύ καλό παιδί. Σε θέλω για κόρη μου, έρχεσαι. <laughs> Πλάκα κάνω. Ιστερόγραφο. Κατάλαβα πόσο ερωτευμένη είναι η γιαγιά με το γιο τη. Όταν στην κηδεία του παππού στο κημητήριο είχαμε πάει εμεί πρώτε και ο θείο ήρθε λίγα λεπτά αργότερα. Μόλι είδε το γιο τη από μακριά, φώναξε ένα πολύ δραματικό και θεατρικό: Έλα, γιέ μου, να δει τον πατέρα σου! Εγώ είχα μείνει άναυδη. Λε και εμεί είμαστε υποδέστεροι και τώρα που ήρθε ο Θείο ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Ναι, έτσι είναι. Εσύ είσαστε υποδέστεροι. Είσαστε τα παιδιά του μαύρου προβάτου. Τι δεν καταλαβαίνει. Σαν να έλεγε η γιαγιά μου, τώρα μπορεί να, ο παππού να φύγει ήρεμο, τώρα που ήρθε ο γιο. Ο γιο που ήξερε ότι ο παππού ήταν στα τελευταία του και αδιαφορούσε παντελώ. Αυτή ήταν η ιστορία μου, Θέκλα μου. Σε για το χρόνο που αφιέρωσε, αν έχει φτάσει μέχρι εδώ. Τι θα με συμβούλευε να κάνω εγώ ή η μητερα μου. Νιώθω τόση θλίψη να βλέπω εσωτερικευμένο μισογενισμό μεταξύ μας και κυρίως μεταξύ μάνας κόρης. Και όταν λες μάνας κόρης εννοείς τη γιαγιά και τη μάνα σου. Με θλίβει, με θλίβει διότι σίγουρα έχει αφήσει τραύματα και παράπονα στη μάνα μου. Σε ευχαριστώ και για το υλικό που ανεβάζεις και μπορούμε να βάλουμε τη σκέψη μας σε μια τάξη Χαίρομαι να βλέπω γυναίκες να πετυχαίνουν, να προοδεύουν, να βάζουν στόχους και να τους υλοποιούν σου εύχομαι τα καλύτερα πάντα επιτυχίες και ευλογία στη ζωή σου Φιλικά και το όνομα του κορίτσιου Λοιπόν κορίτσι μου άκουσε με Άκουσε με και σε παρακαλώ αυτό το βίντεο δώσ' το και στη μάνα σου να το δει. Να το ακούσει μπορεί να το λάβει υπόψη τη, Μπορεί να μην το λάβει υπόψη τη. Ενώ ότι εσύ δώστε το να το δει στείλει αυτό το βίντεο να το δει η μάνα σου Αν θέλει να το δει θα το δει Μάλλον θα το δει από περιέργεια μάλλον, αλλά αν θέλει να το λάβει υπόψη της θα το λάβει, αν δεν θέλει δεν θα το λάβει. Λοιπόν. Η γιαγιά σου είναι ένας εξαιρετικά προβληματικός χαρακτήρας. Έχει μια ανταγωνιστική, εναντιωματική προσωπικότητα. Είναι ένα ξεκάθαρα. Ανταγωνίζεται την κόρη της από την ώρα που γεννήθηκε η κόρη της. Διαχωρίζει τα παιδιά της στο χρυσό παιδί που είναι ο γιος και στο μαύρο πρόβατο που είναι η κόρη. Η γιαγιά σου μισεί τη μάνα σου. Η γιαγιά σου φθονεί τη μάνα σου και η μάνα σου χρειάζεται οπωσδήποτε να αποδεσμευτεί από την τυραννία της γιαγιάς σου γιατί θα της φάει τα σωθήκα. Φαντάζομαι πως η μάνα σου ίσως να είναι κοντά στη δική μου ηλικία και εσύ από ό,τι καταλαβαίνεις σου κοντά στην ηλικία των μεγάλων μου των παιδιών άρα η μάνα σου ίσως είναι λίγο μικρότερη από μένα, λίγο μεγαλύτερη είμαστε στην ίδια ηλικία κόρη, σου λέω κόρη γιατί είστε Κύπρες καταλαβαίνω απόλυτα Πόσο δύσκολο πράγμα είναι να σε απορρίπτει ο ίδιο ο γονιό. Καταλαβαίνω απόλυτα πόσο δύσκολο πράγμα είναι να βιώνει την αδικία του να είσαι το μαύρο πρόβατο ο αποδιοπομπαίο τράγο. Καταλαβαίνω απόλυτα πω βρέθηκε παντρεμένη με τον τζογαδόρο την πρώτη φορά. Χρειάζεται μια πολύ ναρκιστή μάνα και ένα πολύ αρρωστημένο οικογενειακό περιβάλλον για να πάει μια κοπέλα να παντρευτεί έναν τύπο εθισμένο στον τζόγο. Και αντί. Αντί να συνέλθει η μάνα σου και να καταλάβει πόση ζημιά σου έκανε τότε που σε μεγάλωσε έχοντάς σε συνεχώς σε δυσμένια, ώστε να καταδεχτείς και να θεωρήσεις οικείο να είσαι με κάποιον άνθρωπο που λόγω του εθισμού του θα σε είχε συνεχώς σε δυσμένια, βγαίνει και από πάνω και σου τη λέει κιόλας επειδή βοήθησε τότε για να σώσει τι το σπίτι που είναι πάνω από το σπίτι της που είναι και το κολαστήριό σου να σου πω κάτι μπορεί αν δεν σου έσωζε το σπίτι να ήταν καλύτερη η ζωή σου τώρα αν δεν σου ξεχρέωνε το σπίτι που σου το χτυπάει τώρα συνέχεια και το παίρνει η τράπεζα το σπίτι που λιώταν ή οτιδήποτε εσύ να πήγαινε να μείνει κάπου αλλού και να γλιτώσεις από αυτή την τυραννία είναι λάθος αυτό που συμβαίνει σε πολλές κυπριακές οικογένειες και στην Ελλάδα συμβαίνει να ζουν οι κόρε οι παντρεμένε στην ίδια οικοδομή με του γονεί του και να είναι υπεύθυνε να γιατροπορεύουν του γονεί του, να ανέχονται του γονεί να ψωνίζουν του γονεί να του γεροκομούν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σου έχει κάνει πάρα πολλά η μάνα σου. Έχει απόλυτο δίκιο να αντιδρά, αλλά χρειάζεται κι εσύ να σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο. Το να πα σε ψυχολόγο δεν σε κάνει τρελή. Το να πας σε ψυχολόγο θα είναι η πρώτη αρχή για να μπορέσεις να ενδυναμωθείς και να κόψεις αυτή τη σχέση. Πρέπει να κόψεις σχέση με τη μάνα σου. Ο αδερφός σου και η σου είναι η καλύτερη που έκοψα σχέσεις από τη μάνα σου και εσύ χασαν εσύ γιατί δεν κόβεις. Όσον αφορά το κορίτσι που μου στείλε την επιστολή, η σύσταση μου είναι να κόψει πλήρως σχέσεις με τη γιαγιά της, και να σταματήσει να φροντίζει τη μάνα της, να σταματήσεις να είσαι γονιοποιημένο παιδί. Γιατί αυτή την επιστολή πρέπει να μου τη γράψει η μάνα σου. Η μάνα σου πρέπει να μου γράψει γιατί η μάνα της είναι τοξική, τη δηλητηριώδη. Για να φτάνει εσύ στο σημείο να μου γράφει αυτή την επιστολή και για να λες ότι προσπαθείς να πείσει τη μάνα σου να πάει σε ψυχολόγο, σημαίνει ότι γονιοποιείσαι ότι παίρνεις την ευθύνη για να θεραπεύσεις τη μάνα σου, για να προστατεύσεις τη μάνα σου. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό για τη δική σου ψυχική υγεία και ισορροπία. Δεν είναι καλό να μεγαλώνει ένα παιδί ως γονιοποιημένο παιδί. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και τη λίστα αναπαραγωγή βίντεο για τα γονιοποιημένα παιδιά. Σε παρακαλώ να τα παρακολουθήσει. Είναι τοξικό να μεγαλώνεις έχοντας έγνοια του γονιού σου να φροντίσεις εσύ το γονιό σου. Χαίρομαι πάρα πολύ αγάπη μου που είσαι τόσο νέα και είσαι τόσο συνειδητοποιημένη. Keep up the good work. Συνέχισε την καλή δουλειά. Συνέχισε να ψυχοεκπαιδεύεσαι. Εάν έχεις πρόσβαση σε ψυχοθεραπεία θα σε βοηθούσε. Ως φοιτήτρια μπορεί να έχεις πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοθεραπείας στο πανεπιστήμιο σου, ψάξε το. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το σύνδεσμα από την ιστοσελίδα μου όπου έχουμε μαζέψει αρκετέ υπηρεσίες δωρεάν. Ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική σε Κύπρο και Ελλάδα, να κοιτάξει αν υπάρχει κάτι σε αυτή τη λίστα. Ρώτα όμω και στο Πανεπιστήμιο σου. Αγωνιστικού χαιρετισμού σε, σε όσε και όσου βιώνουν παράλληλα στοιχεία. Αρκετά θέματα από αυτά που συζητάμε εδώ στο κανάλι θίγονται με αυτό το βίντεο. Ο ναρκισμό τη γιαγιά, η συνεξάρτηση του παππού, η σκοτεινή πλευρά τη συνεξάρτηση. Η γονιμοποίηση της κόρη που στέλνει την επιστολή προ τη μάνα της. Η προσκόλληση που έχει η μάμα τη κοπέλα, η μάνα τη κοπέλα προ τη γιαγιά. Θέλουμε δουλειά να ενδυναμωθούμε και να αναλάβει ο καθένα την ευθύνη του εαυτού του. Γιατί σε αυτή την ιστορία ο ένα αναλαμβάνει τι ευθύνε του άλλου. Η γιαγιά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, μάλλον αναλαμβάνει την ευθύνη να μαγειρέψει και να τα κάνει όλα έτοιμα για το γιο. Η μάνα τη κοπέλα που έστειλε την επιστολή προσπαθεί να φροντίσει συνεχώ τη μάνα τη και η κοπέλα προσπαθεί να βοηθήσει τη μάνα τη να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει η μάνα τη να το λύσει. Αλλά επειδή η κοπέλα που έστειλε την επιστολή έχει επίση προσωπική σχέση με τη γιαγιά, πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή τη σχέση, να τη βάλει ξεκάθαρα όρια. Εγώ θα πήγαινα ένα κοινό contact μαζί της γιατί είναι ξεκάθαρα τοξική. Στέλνω την αγάπη μου. Για. Yeah.